Φίλοι μου, από την ευγνωμοσύνη μας προς τον Αλλά, τον ύψιστο, είναι να τον λατρεύουμε με τις πράξεις αυτές που αγαπά ο ίδιος. Και μία από αυτές τις πράξεις είναι η σαλά, η προσευχή. Λέει ο ύψιστο να τηρείτε αυστηρά τις προσευχές, ιδιαίτερα τη μεσαία προσευχή και πρόθυμα να προσεύχεστε στον Αλλά με ευσέβεια και υπακοή. Όμως γνωρίζουμε φίλοι μου με ποιο τρόπο πρέπει να προσευχόμαστε. Πριν την προσευχή πρέπει να τηρήσουμε ορισμένα πράγματα όπως κάνοντας γουδού, πλήσιμο της προσευχής, καθαρά ρούχα, το σημείο που θα κάνουμε προσευχή να είναι καθαρό και να κοιτάμε προς την κατεύθυνση της Κίμπλα, προς τη Μέκκα. Στη συνέχεια να έχουμε πρόθεση στην καρδιά μας ότι θα προσευχηθούμε. Έπειτα σηκώνουμε τα δυο χέρια μας στο ύψος των αυτιών μας και λέμε «Αλλάχου Ακμπαρ» Έπειτα τοποθετούμε τα χέρια μας στο στήθος ανάμεσα βάζοντας τη δεξιά παλάμη πάνω από την αριστερή και διαβάζουμε την φάτιχα και στη συνέχεια ό,τι μας είναι εύκολο από το υπόλοιπο κοράνι. Έπειτα κάνω το ρουκού σκύβο λέγοντας Αλλάχου Ακμπαρ και λέω στη στάση του ρουκού Σουμπχάν Ραμπί Αλαβίμ τρεις φορές. Έπειτα σηκώνομαι από το ρουκού με ηρεμία λέγοντας Σαμι λιμεν χαμίδα, ρομπένα ο Αλέκαλ Χαμδ έπειτα κάνω το σουγιούτ που είναι το προσκύνημα στο έδαφο, λέγοντα Αλλάχου Ακμπαρ. Και λέω στη στάση μου στο σουγιούτ, Σουμπάν ο Ρομπι Ελάλα, τρει φορέ. Έπειτα σηκώνομαι με ηρεμία ενώ είμαι καθιστό στο έδαφο, λέγοντα Αλλάχου Ακμπαρ, και λέω όσο είμαι καθιστό, Ρομπι Γουφίρλι, Ο Ραχάμνι, Ο Έπειτα ξανακάνω το προσκύνημα σουτζούντ λέγοντας «Αλλάχου Ακμπαρ και λέω ξανά «Σουμπχάνω Ραμπιελ άλα, τρεις φορές. Με αυτόν τον τρόπο ολοκλήρωσα το ένα κομμάτι, ένα μέρος της προσευχής, δηλαδή ένα ράκα και περνάω τώρα να κάνω το δεύτερο ράκα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως περιγράψαμε. Όμως σε αυτό το δεύτερο ράκα μετά το δεύτερο σουτζούντ προσκύνημα στο έδαφος, Κάθομαι στο έδαφος χωρίς να σηκωθώ και λέω το Τασιάχουντ μέχρι να το ολοκληρώσω. Τελειώνοντας με αυτό γυρνάω το κεφάλι μου δεξιά λέγοντας «Ασσαλάμου μου ο ραχματουλλά» επιτά αριστερά το κεφάλι λέγοντας το ίδιο. Σε περίπτωση που η προσευχή είναι τρία ράκα όπως η Μαγρυμπ τότε στο πρώτο Τασιάχουντ αφού το έχω ολοκληρώσει ξανασηκώνομαι για να κάνω το τρίτο ράκα και διαβάζω μόνο την Σούρα Αλ-Φάτιχα έπειτα κάνω το Ροκού με τα λόγια που είπαμε έπειτα το Σουγιούντ, δύο προσκυνήματα στο έδαφος με τα λόγια που είπαμε και κάθομαι έτσι ώστε να ολοκληρώσω την προσευχή με το Τεσσαχούντ και έπειτα λέγοντας Ασσαλιά μου Αλέικο μου γυρνώντας δεξιά και αριστερά το κεφάλι ενώ σε περίπτωση που η προσευχή είναι τέσσερα ράκα όπως ο Ισά τότε σηκώνομαι για το τέταρτο ράκα, χωρί τα σέχουδ, και Ασσαλάμου αλέικομ από το τρίτο ράκα, διαβάζω την Αλ-Φάτιχα και έπειτα κάνω κανονικά ρουκού, σουτζούντ. Και κάθομαι λέγοντα το τα ολόκληρο και στη συνέχεια ολοκληρώνω λέγοντα Ασσαλάμου αλέικομ ο ραχμετουλά, γυρίζοντα το κεφάλι δεξιά και έπειτα λέγοντα το ίδιο, γυρίζοντα το κεφάλι αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο προσφέραμε και ολοκληρώσαμε την προσευχή σωστά. Ήθε ο να κάνει αποδεκτή την προσευχή μας από εσάς και από εμάς.